σας απόγευμα, φίλοι τηλεθεατές. 3η 29 Σεπτεμβρίου σήμερα και είστε συντονισμένοι με το Εξαφορμή εδώ στο Βουλή TV. Μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.vuli.tv, από τα κανάλια μας στο Facebook και στο YouTube, από την τηλεοπτική πλατφόρμα της Κόσμος και φυσικά από την ιστοσελίδα του Θέμα Online. Μαζί στην παρουσίαση και σχολιασμό της εκπομπής ο Διευθυντής Ειδήσεων του Θέμα Online, Φάνης Μακρύδης, με τον οποίο και θα έχουμε και θα δούμε τη σημερινή επικαιρότητα. Μια σημερινή επικαιρότητα όπου ο φάκελος των πολιτογραφήσεων συνεχίζει να μονοπολεί. Ρίχνουμε μια δεύτερη ματιά στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Επιτροπή Αθλητικής Διοντολογίας ξενίζει η στάση του Ανδρέα Παπαχαλάμπους και όπως πάντα θα ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα με το φαγόν του Θέμα Online. Με αυτά και με αυτά να καλησπερίσουμε τον Φάνη Μακρύδη. Φάνη, τελικά δείχνει ότι οι πολιτογραφήσεις είναι ένα θέμα το οποίο θα μας κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Ναι, διότι εντάξει, έγιναν τα έσχιστα. Τα είπαμε και χθες. Σήμερα συνεχίζει. Τα έσχιστα. Κοιτάξτε, θα μιλάμε, θα είμαστε ειλικρινείς και ευθύς εδώ. Okay. Αλλιώς δεν αξίζει, δεν θέλω μια εκπομπή. Το έχουμε πει άλλωστε. Δεν την κάνουμε εκπομπή απλά για να λέμε ότι την κάνουμε. Τα έσχιστα έχουν γίνει, το ξέρουμε όλοι, εκτεθήκαμε διεθνώς, δικαίως εκτεθήκαμε διεθνώς και ας ελπίσουμε ότι θα βάλουμε και μυαλό. Λοιπόν, ναι, είχαμε παρασκήνιο, χθες κάναμε αναφορά στην Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, όπου απασχόλησε ξανά το θέμα. Νιώθουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε σήμερα, διότι δεν προβάλαμε όλο το υλικό. Το Βουλή TV είχε πάρα πολλά βίντεο, αγαπητέ Χάρη. Ευκαιρία να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε. Αυτούς οι όλες οι ιδεολόγες. Ακριβώς. Και εντάξει, εδώ να πούμε για το Βουλή TV, να σου κάνω εγώ τη διαφήμιση, αφού δεν την κάνεις εσύ. Πάμε, στο YouTube είναι διαθέσιμο όλο το υλικό και ένας πολίτης μπορεί να ενημερώνεται αντικειμενικά, χωρίς λογοκρισία, προβάλλονται τα βίντεο. Έτσι δουλέψαμε και εμείς σήμερα για να βγάλουμε τον πιλότο αυτής της εκπομπής. Πολύ εύκολα. Λοιπόν. Τώρα νομίζω είναι η ώρα να δούμε τι δήλωσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Νίκος Νουρίς, και να επανέλθουμε με σχόλιο. Είχαμε μια πολύ ωραία αλλά χρήσιμη, θα τολμήσω να πω, συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών για τα θέματα του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών θεωρώ ότι έχουν δοθεί ξεκάθαρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα ανεξαίρετα τα ερωτήματα που τέθηκαν προς εμάς. Και εκείνο το οποίο κρατούμε από τη συγκεκριμένη συζήτηση είναι ότι υπάρχει, και θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα τηρηθεί από όλους, η βούληση στήριξης του προγράμματος, τήρησης των όσων η καινούργια νομοθεσία και οι κανονισμοί διαλαμβάνουν όσον αφορά τα θέματα διαδικασίας και ελέγχου, και βεβαίως από την άλλη, χωρίς αυτό να υπολείπεται σημασίας, θα αφαιθεί η Ερευνητική Επιτροπή να εκδώσει το πόρισμά της για όλα όσα εκείνα, με εκείνα τα οποία θα καταπιαστεί. Η έγνοια μας είναι η διατήρηση του προγράμματος. Η έγνοια μας δεν είναι ούτε οι καταγγελίες, η έγνοια μας δεν είναι ούτε όσα έχουν βγει στην επιφάνεια, η έγνοια μας δεν είναι ακόμα ότι το γεγονός ο γενικός ελεκτής περιορίζεται στη γωνιά να κάτσει φρόνιμος για να μην μπορέσει να τα λέξει. Η έγνοια μας όμως, και όχι μόνο της κυβέρνησης, η έγνοια ολόκληρου του πολιτικού κόσμου είναι να μην πειραχτεί το πρόγραμμα. Ελλείψη. Ύστερα μάλλον λέμε ότι μαζί που τα φάγαμε. Ελλείψη με ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος, ενός προγραμματισμού για να επενδύσουμε ως Κύπρος σε έναν τομέα της οικονομίας. Το πρόγραμμα με τις πολιτογραφήσεις είναι ένας πολύ καλός τρόπος να έρθουν λεφτά. Λοιπόν, και το σχόλιο σου, εγώ θα κινηθώ ακριβώς το ίδιο. Συγγνώμη, ένα λεπτό για να σου δώσω πάσα βασικά. Λοιπόν, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα κανένας ποτέ δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις, παραδείγματος χάρη σε νεοφανείς καινοτομίες, παραδείγματος χάρη σε startups, παραδείγματος χάρη σε νέες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη στο να γίνουν high-tech incubators, αν να μπουν το πράγμα. High-tech incubators. Πήγαινε λοδάδες στο Ισραήλ να μπουν τα high-tech incubators. Ακριβώς. Πήγαινε λοδάδες στο Ισραήλ. Μια και είπες για Ισραήλ, οι ιατρικές υπηρεσίες θα μπορέσαμε να προσφέρουμε στην Κύπρο. Είναι η ιδανική γεωγραφική μας θέση. Το γειτονικό Ισραήλ είναι δίπλα που το κάνει αυτό. Έχουμε πολύ καλά
παραδείγματα με φοβερές νοσοκομιακές μονάδες. Γι' αυτό και στέλνουμε όλους τους αρρώστους μας εκεί. Όχι, να χτίζουμε εμείς... διαμερίσματα. Μπράβο. Το 2 εκατομμύριο διαμερίσματα. Πετάει λέμε σώσεις, όπως λένε και κάποιοι. Πρόσεξε, η Πάφος έχει σωθεί από το 2014 λόγω του προγράμματος. Άρα τώρα μας ενδιαφέρει να βγάζουν οι όσοι ασχολούνται με ανάπτυξη υγής. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε. Στο ίδιο μήκος κύματος έλεγα θα κινηθώ και εγώ σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Νίκου Νουρίκη. Δεν είναι προσωπική. Δεν έχουμε κάποιο είδους εμπάθεια με τον εσωτερικό. Αλλά εμείς θα σχολιάζουμε τι βλέπουμε. Είναι και αυτός κομμάτι της κυβέρνησης με τον ίδιο τρόπο μιλά. Δεν τοποθετείται επί της ουσίας, αγαπητέ Χάρη. Το είπες και εσύ με άλλα λόγια. Δεν τον αγγίζει όποια κριτική. Δεν μιλάει. Το θέμα μας δεν ήταν να μας πει τι... Πρέπει να πει ότι λαμβάνουμε υπόψη την κριτική. Ένας σοβαρός πολιτικός για μένα έτσι εκφράζεται. Λαμβάνουμε υπόψη την κριτική, συζητούμε εδώ στη Βουλή, βλέπουμε τα τροτά σημεία και να μην ανησυχεί ο πολίτης, λαμβάνουμε μέτρα. Αλλά ποιος πολίτης ανησυχεί, αυτός που δεν ανησυχεί. Παρακάτω, έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Λοιπόν, να πω ότι χαρακτηριστικά μια τάκα από το ρεπορτάζ που μας μετέφερε, γελώς όταν σκέφτομαι, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Τάρτης, ο οποίος τον είχαμε και χθες στην εκπομπή, παρακολούθησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπου συζητήθηκε το θέμα και μας μετέφερε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Νουρί. Δεν περιμέναμε, λέει, κανένα Αλτζαζίρα να μας πει για ψευδείς παραστάσεις. Λοιπόν. Αυτό και μόνο τρόπος δηλαδή, που τοποθετείται. Δηλαδή ξέραν τα ελληνί. Ναι, τα ξέρανε και είχαμε δρομολογήσει εμείς την έρευνα που έκανε η κυρία Καλογύρου, η πρόεδρος της Επιτροπής. Μα πότε έγινε το διάρευνα. Πότε ξεκίνησε το διάρευνα. Άστο, έτσι το... Εμείς, η ουσία μας ποια είναι. Ναι. Ακόμα και ο τρόπος που τοποθετούνται τα πολιτικά πρόσωπα ή οι αξιωματούχοι δεν είναι ο πρέπον. Δεν είναι ο πρέπον. Όταν πώς μπορούμε να περιμένουμε από τους πολίτες περισσότερη σοβαρότητα σε κάποια ζητήματα βασικά. Λοιπόν, τι άλλο, εδώ να... Εντάξει, δεν έκανε αυτοκριτική. Εδώ να πούμε είχαμε 116 υποθέσεις που εξετάστηκαν. Μόνο 5 φάκελοι δόθηκαν στην ελεγκτική υπηρεσία. Λοιπόν, και όπως είπαμε και χθες, η ελεγκτική υπηρεσία της κλείσαν τις πόρτες μετά από γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε η Ελένη Μαύρου, η βουλευτής του ΑΚΕΛ, που είναι καλό να δούμε το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις της, όπως απαθανατίστηκαν από το Βουλή TV. Πάσα στην Ελένη Μαύρου. Απουσία ελέγχου ή ελλειπής έλεγχη, αδιαφάνεια, καταχρηστικές έως και παράνομες διαδικασίες είναι μερικές μόνο από τις διαπιστώσεις μας σήμερα σε σχέση με το λεγόμενο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Διαβατήρια σε πρόσωπα χωρίς λευκό ποινικό μητρό. Διαβατήρια χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια που προέβλεπαν τα σχέδια ή και κανονισμοί ή και η νομοθεσία ακόμα. Διαβατήρια σε πρόσωπα με εμπλοκή σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Διαβατήρια για επενδύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Σωρία παρατυπιών, τολμώ να πω και παρανομιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν απαντήσεις. Πολλά από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σήμερα, τις τελευταίες εβδομάδες, μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί εάν ασκείται ο ικανοποιητικός έλεγχος της διαδικασίας προπολού. Είναι γι' αυτό που θέλω να σημειώσω ιδιαίτερα την έκπληξή μας για τους λόγους που επικαλείται ο Γενικός Εισαγγελέας στην επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αποκλείοντας, απαγορεύοντας ουσιαστικά να δοθούν στοιχεία στο Γενικό Ελεγχτή για τις διαδικασίες που ο ίδιος ακολουθεί. Στη δική μας την αντίληψη, η πλήρης διαφάνεια, ο συνεχής έλεγχος είναι το καλύτερο εχέγγυο για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση αυτού του προγράμματος ή άλλων παρόμοιων σχεδίων στο μέλλον. Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, το πρόβλημα με τις πολιτογραφήσεις, κυρία Μαύρου, δεν ξεκίνησε με την παρούσα κυβέρνηση. Το πρόβλημα με τις πολιτογραφήσεις ξεκίνησε
από το μακρινό 2008, όπου η πρώτη φορά αριστερά έφτιαξε κυβέρνηση και στην Κύπρο. Το θέμα με τις πολιτογραφήσεις δεν είναι θέμα ενός κόμματος. Το θέμα με τις πολιτογραφήσεις δεν είναι θέμα ούτε καν ατόμου. Το θέμα της πολιτογράφησης, των πολιτογραφήσεων, με τον τρόπο που γίνονται, είναι απλά ένδειξη το πώς κινείται ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία. Κινείται με τη μέθοδο της αρπαχτής. Τόσο απλό όσο το ακούετε. Όπως το λέγαμε και χθες, ότι δεν έχουμε προγραμματισμό και πάμε σε αρπαχτές. Είχαμε κάποτε τα ξένα κεφάλαια, ακόμα τα έχουμε. Λέχαμε πάρα πολλά ξένα κεφάλαια. Πρώτα απ' πληθυντικό να ακούω. Έχεις εσύ ξένα κεφάλαια, επειδή εγώ έχω. Κοίταξε, δεν είναι σωστό να το, για να μην τοποθετούμαστε εγωιστικά. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε πληθυντικό εδώ. Πληθυντικό ευγενία, α πούμε. Πληθυντικό ταπεινότητα, να το πούμε έτσι. να μην παρουσιαζόμαστε ως επικριτές των πάντων. Είναι η δουλειά μας, αλλά θέλουμε. Εμείς παρατηρούμε το δυσκολία. Θέλω να δείξω με τον τρόπο που μιλώ ότι πρέπει να είναι προβλήματα για όλους μας αυτά. Τέλος πάντων, να ολοκληρώσω το συνειρμό. Ήταν τα κεφάλαια των τραπεζών. Δεχόμασταν αρκετά κεφάλαια και οι τράπεζες μας δεν έκαναν έλεγχο. Ήταν βρωμικό το χρήμα που έφερναν κάποιοι καταθέτες. Από πού προέρχονταν, δεν τους ζητούσαμε. Εξού και ο Φίνσεν, ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που είναι παρακλάδι του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έκλεισε την FBME και έχουν κι άλλες τράπεζες μπερδέματα, τα οποία δεν βλέπουν πάντα το φως της δημοσιότητος, διότι να ξέρουμε ότι είναι δύσκολες υποθέσεις και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να βλέπουμε και το εθνικό συμφέρον κάποτε. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θέλουμε να παίξουμε παιχνίδια σε βάρος της πατρίδας μας. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μαύρου, τι κρατάω από το προηγούμενο βίντεο. Μίλησε και αυτή για το θέμα της ελεγκτικής υπηρεσίας. Η κυβέρνηση ξεκάθαρο ότι δεν την αφήνει η κυβέρνηση την ελεγκτική να κάνει τη δουλειά της. Την νομική υπηρεσία, ποιος διορίζει το γενικό εισαγγελέα, αγαπητέ Χάρη, λέμε, ο πρόεδρος, που μιλάς για τις υπερεξουσίες. Σε ποιον λογοδοτεί στην ουσία, στον πρόεδρο. Ποιος έχει δικαίωμα να. Δεν έχει δικαίωμα ακριβώς, αλλά μπορεί να πάψει, ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει βάσει του συντάγματος. Άρα, λοιπόν, να μην λέμε πάρα πολλά. Και μια κριτική όμως στην Ελένη Μαύρου, πολύ σωστά τα είπε, αλλά κράτησα μια ατάκα. Ικανοποιητικός έλεγχος της διαδικασίας προπολού. Δηλαδή, έκανε ανάγκη για τον έλεγχο, ότι ο έλεγχος αυτός θα έπρεπε να υφίστατο και να γινόταν ικανοποιητικός έλεγχος. Αλλά όμως η αντιπολίτευση που ήταν προπολού, σωστά, δηλαδή ναι, κάνει, χαιρόμαστε εμείς την κριτική στην νυν κυβέρνηση, μόνο έτσι θα βελτιωθούμε, θέλουμε δυνατή την αντιπολίτευση, αλλά θέλουμε και την αντιπολίτευση εγκαίρως να επεμβαίνει, να προλαβαίνει κάποια κακά. Και έχουμε βαρεθεί και ως δημοσιογράφοι και ως πολίτες πολλές φορές στη Βουλή να βλέπουμε show, θα το πω έτσι, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, βλέπουμε σοου από βουλευτές, ωραία μας τα λένε, αλλά δεν μας λένε τι αντιπροτάσεις έχουν για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα και ούτε μας λένε ασφαλώς τι είχαν κάνει στο παρελθόν για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και βάζω τελεία εδώ. Άρεσε μου, βάλες τελεία. Κοίταξε, μπορούμε να μιλούμε ενός αύριο για το θέμα. Το συγκεκριμένο το θέμα πολιτογραφήσεων, έχω την αίσθηση, και την καταθέτω έτσι χωρίς πολλές φανφάρες, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μια τεράστια τρύπα στο νερό. Οι διάφορες επιτροπές δεν πρόκειται να βρουν τίποτε. Και απλά θα συνεχίσουμε Πόσες φορές έχουμε δει με το πρόγραμμα, αγαπητέ Χάρη, πόσες φορές έχουμε δει. Θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, ξανά προς τη δόξα τραβά, χτίστε εσύ έναν πύργο μπορείς, φέρεις εσύ και καμπόσους να δώσουμε την Κυπριακή Ιθαγένεια, ο Σάντζε Κυπριακή Ιθαγένεια είναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας είναι καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος. Αλλιώς θα σου λέγα εγώ. Λοιπόν, πάντως εχθές είχαμε μια πολλά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αντρέα τον Πενταρά, τον αντιστράτηγο από στρατεία. Αφού πέρες οι αναλύσεις. Λοιπόν, και με που θεωρείς ότι γνωρίζεις μερικά πράγματα, όταν ακούς από ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και ενασχολούνται τέλος πάντων με θέματα τα συγκεκριμένα, εγώ είχα μείνει κατάπληκτος με τα πράγματα που ακούω. Είχα μείνει κατάπληκτος. Και απλά να αναπαράξω μόνο ένα μικρό κομμάτι,
ψάξτε λίγο στο Βουλή TV, να ανέβει πάνω η συνέντευξη του Ανδρέα Πενταρά. Είναι και να με δείτε εμένα, του Ανδρέα Πενταρά να δείτε και να ακούσετε. Γιατί όπως είπα στο ξεκίνημα χτες, εμείς πρέπει να σιωπούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Λοιπόν, ανέφερε ο κ. Πενταράς ότι από το 2004, όπου είχαν ανακαλυφθεί, τέλος πάντων, ξεκίνησε τούτη η υπόθεση μαζί με τους Ιταλογανάθρακες, ΑΟΣ, οικονομικές ζώνες, εμπήκαν τότε σε νέες ιερολογίες, εμπήκαν στη ζωή μας. Εζητήθηκε από ειδικό να γίνει μια μελέτη που να αφορά το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, λέει, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει αναφέρει ο ίδιος είναι ότι χτίζουμε ένα σπίτι. Βάζουμε γύρω κάγκελα, βάζουμε πόρτες ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας, βάζουμε κάμερες, βάζουμε. Γιατί θέμα ασφάλειας. Και πόσο μάλλον όταν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας σου, που είσαι ένα μικρό κράτος, ξεκινάς, υπάρχει μια ανακάλυψη, ότι τέλος πάντων υπάρχουν υδρογονάθρακες. Και ξεκινάς να πάεις να κάνεις διαχωρισμό οικοπαίδων, χωρίς να λάβεις υπόψη καταρχή το προφανές. Και ποιο είναι το προφανές? Τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, όταν να κάνεις τον διαχωρισμό και να δώσεις τα κοτσάνια, στο πω έτσι. Καλά, από θέμα ασφάλειας, τι θα γίνει? Και είχε γίνει μελέτη, φίλε, Φάνη μου. Έγινε μελέτη από ειδικό, φαντάζομαι ότι ήταν κάποιος ναύαρχος, δεν μου αναφέρε το όνομα του, όπου μιλούσε ότι με βάση τα οικονομικά δεδομένα της Κύπρου, τα οικονομικά δεδομένα της Κύπρου, δεν μιλούμε το λαξιό εξοπλισμού, στυλ Τουρκίας και Ελλάδας και Αμερικής ιστορίας, στα δεδομένα της Κύπρου, σε βάθος 20 ετίας, άρα αν ξεκινούσε το 4 στο 24, είμαστε 20 τώρα, θα μπορούσε η Κύπρος να προσφέρει ασφάλεια, λέω το να κάνουμε πόλεμο. Μην ξεκινήσω να βλέπω κάτω σχόλια του στυλ. Να κάνουμε πόλεμο και πόλεμο. Ανάσχεση είναι αποτροπή. Αποτροπή είναι. Λοιπόν, και μπορούσε η Κύπρος να έχει τέλος πάντων κάποιον πλάνο. Μα είχε πλάνο. Αυτό το είχε μπει ο κύριος Πενταράς. Είχε πλάνο, απλά δεν οποίο... πάγωσε, παγωποιήθηκε. Όχι, για συγκεκριμένη μελέτη είμαι ούτε ο δεν ήξερε που είναι. Μάλιστα. Ούτε ο δεν ήξερε που είναι. Άρα με βάρκαν την ελπίδα. Ξέρεις, ο κύριος Πενταράς, ο οποίος υπηρέτησε και στον ελληνικό στρατό, πάντα ότι λέει έχει βάση, είναι, ξέρει καλά τα γεγονότα, τα έχει πει, έχει ασκήσει κάποια κριτική, με πολιτισμένο τρόπο ο άνθρωπος βέβαια και με τη δέουσα σοβαρότητα πάντα. Δεν βλέπω να βάζουν αυτοί. Και αυτό είναι ο καημός μας σε αυτόν τον τόπο, να δούμε άνθρωπους που αξίζουν να τους βάζουν αυτοί, να τους ακούν, να ακολουθούν αυτά που λένε. Λοιπόν, λύσαμε. Κάτι θέλεις να πεις? Θα το πω. Πάμε παρακάτω, θα το πω. Να το μοιραστείς, να γελάσω. Όχι, να σου πω. Ήταν κάτι το οποίο ήταν όφεα, ήταν εκτός κάμερας. Εσύ ο ίδιος, άρα το αφήνουμε. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν για το γενικό ελεγχτή και ότι στέκονται εμπόδιο στο έργο του. Πάμε να δούμε τι δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας για τις πολιτογραφήσεις στη Βουλή. Ενημερώσαμε ως ελεκτική υπηρεσία τη Βουλή καθηκόντως για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και για τα ευρήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση την οποία έχει εκδώσει η υπηρεσία μας. Από τη συζήτηση θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται η χρησιμότητα και η ορθότητα των ευρημάτων που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μας, παρά τα προσκόμματα τα οποία δυστυχώς είχαν προβληθεί κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης με την μη παραχώρηση στοιχείων και τον μη σχολιασμό των ευρημάτων μας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά. Είχε κάτι άλλο που... Η έρευνα θεωρητικά τουλάχιστον υφίσταται, συνεχίζει η λογική. Έχουμε περιλάβει στην έκθεση αναφορά ότι θα επαναλάβουμε τον έλεγχο περί το τέλος του 2021. Με δεδομένα τα προσκόμματα τα οποία έχουν προβληθεί κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση του έργου της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία έχει διοριστεί από το Γενικό Εισαγγελέα, δεν προβλέπουμε ότι θα είναι πολύ σύντομα. Η νομοθεσία προβλέπει 3 μήνες με δικαίωμα παράτασης, ακόμα 2 τριμήνων.
Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να αναμένουμε να πάρουμε τους 15 φακέλους όταν ολοκληρωθεί το έργο της Ερευνητικής Επιτροπής. Θα επαναλάβουμε ένα νέο έλεγχο που ενδεχομένως να περιλάβει και κάποια από τα στοιχεία των 15 αυτών υποθέσεων ή και άλλων περί το τέλος του 2021. Και κυρίως θα θέλουμε να δούμε και τον τρόπο εφαρμογής των νέων κανονισμών οι οποίοι ψηφίστηκαν πριν 2 περίπου μηνών από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Εξηγήσαμε και στην Επιτροπή Εσωτερικών πριν λίγο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο με βάση το Σύνταγμα έχει αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ αρχών της Δημοκρατίας σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων κάποιας αρχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει προβληθεί από πλευράς κυβέρνησης η άποψη ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξε η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα, την οποία σεβόμαστε, ότι με τον διορισμό της Ερευνητικής Επιτροπής τα στοιχεία θα έπρεπε να παραδοθούν σε αυτή την Επιτροπή και όχι στην υπηρεσία μας. Διαφωνούμε με αυτή τη θέση, τη σεβόμαστε, αλλά δεν δημιουργεί βάση, όπως φαίνεται, για παραπομπή του θέματος στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή παραπομπής. Εάν η κυβέρνηση, και την έχουμε καλέσει και γραπτός και προφορικός για αυτό το θέμα, έχει την άποψη ότι στα πλαίσια της διεξαγωγής του δικού μας ελέγχου και όπως αυτό καταγράφεται στην έκθεση την οποία έχουμε εκδώσει, θεωρεί η κυβέρνηση ότι καθιονδήποτε τρόπο η ελεγχτική υπηρεσία έχει ξεφύγει των συνταγματικών της αρμοδιοτήτων και εξουσιών, τότε θα πρέπει, για να βοηθήσουμε όλοι να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο, να καθοριστεί σαφώς από πλευράς κυβέρνησης σε ποιο σημείο η ελεγχτική υπηρεσία έχει ξεφύγει των αρμοδιοτήτων της, και έχουμε εκφράσει τη βούληση να προσφύγουμε από κοινού μαζί με την κυβέρνηση στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο θα μπορεί σε αυτή την περίπτωση να ακούσει τις απόψεις των δύο πλευρών και να αποφασίσει οριστικά και τελεσίδικα ποιες ακριβώς είναι οι συνταγματικές αρμοδιότητες της ελεγχτικής υπηρεσίας στα σημεία στα οποία η κυβέρνηση θα έχει προβάλει την άποψη ότι έχουμε ξεφύγει των δικών μας αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Ή έχουν αναστείλει την δική σας την έρευνα, γιατί δεν έχετε άλλον τρόπο εσείς να τους πείσετε να σας δώσουν τα αρμοδιότητα. Σε κάθε περίπτωση στην οποία η ελεγχτική υπηρεσία αποτείνεται σε κάποιο ελεγχόμενο οργανισμό για να εξασφαλίσει στοιχεία για κάποιο έλεγχο τον οποίο διεξάγει, αν υπάρξει από πλευράς του ελεγχόμενου οργανισμού η άρνηση ή κολλησιεργία ή καθιονδήποτε άλλο τρόπο μη παραχώρηση στοιχείων, αυτό δεν αφορά κατά ανάγκη αμφισβήτηση εξουσιών, αλλά μπορεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο να προβάλλονται αυτά τα προσκόμματα. Σε αυτή την περίπτωση, ο νομοθέτης έχει αποφασίσει ότι αρμόδιος για να χειριστεί την υπόθεση πλέον είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος καλείται να αποφασίσει κατά πόσον η προβολή αυτών των προσκομμάτων, η παρουσίαση αυτών των προσκομμάτων, συνιστά καθιονδήποτε τρόπο ποινικό αδίκημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Γενικός Εισαγγελέας έχει ήδη γνωμοδοτήσει προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ως εκ τούτου, αυτό το εργαλείο δεν υφίσταται, αλλά δεν τίθεται θέμα από πλευράς κυβέρνησης αμφισβήτησης των δικών μας εξουσιών. Τουλάχιστον έτσι το έχουμε αντιληφθεί εμείς. Λοιπόν, τοποθετήθηκε ο Οδυσσέας. Συγγνώμη, εγώ έχω απορίες. Έχω απορίες. Δηλαδή, τώρα για να καταλάβω καλά, ο Γενικός, κάνω τις ερωτήσεις σε εσένα για να απαντήσεις, γιατί είσαι δημοσιογράφος, δεν είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Γενικός Ελεγχτής ενώπιον της Βουλής λέει ότι δεν συμφωνεί με την γνωμάτευση που έκαμε ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο οποίος ο Γενικός Εισαγγελέας, απλά λέω τώρα, επαναλαμβάνω για να καταλάβω μια σειρά στο μυαλό μου. Δηλαδή, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι δεν συμβούλευσε τον πελάτη του που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών να μην δώσει φακέλους στο Γενικό Ελεγχτή που είναι στην ίδια ομάδα. Είναι κυβερνητική, όλοι στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, να μην του δώσει τους φακέλους. Ο Γενικός Ελεγχτής τώρα πάει στην Βουλή, λέει: εμείς διαφωνούμε και να πάμε στο ανώτατο, αν κατάλαβα καλά.
Να πάμε στο ανώτατο. Οπότε η διαφορά μεταξύ υπηρεσιών της δημοκρατίας επιλύεται στο ανώτατο. Εκεί. Του δεν είναι η πρώτη μου απορία. Ναι, να μπα ακριβώς γίνεται. Του είναι η πρώτη μου απορία. Και η δεύτερη μου απορία είναι πού έχει γίνει τόσο γενικός ελεκτής. Κοίταξε. Είναι περισσότερο από δύο εβδομάδες ή τρεις εβδομάδες που δεν εμφανίστηκε με δηλώσεις του. Βάζει εκπρόσωπο να μιλά. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε. Να σου πω και γιατί. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι αρκετά ευφύης. Δεν θέλει να ουπλίζει, δεν θέλει να προκαλεί. Γιατί πολλές φορές την άκουσε ή έγινε δέκτης κριτικής έντονης και άδικης κατά τη γνώμη μου. Χωρίς να λέω ότι το συμπαθώ ιδιαίτερα, οφείλω να είμαι δίκαιος με το θέμα του γενικού ελεκτή. Και κάνει πίσω, ναι. Διότι έχει τεθεί και θέμα παύσης του. Ενοχλεί πολλούς ο γενικός ελεκτής, οπότε αν την περιμένεις. Αυτό είναι. Που, να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος τον διόρισε όπως διορίζει όλους τους υπόλοιπους αξιωματούχους, ταυτόχρονα έχει και τη διακριτική ευχαίρεια να τον πάψει. Το ξεκαθαρίσαμε χθες αυτό. Ναι, ξέρεις να μου το ενδιαφέρον όμως, τη συζήτηση. Πριν από ένα χρόνο φώναζε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, βλέψεις για πάυση γενικού ελεκτή. Μάλιστα. Παίζει αυτό το σενάριο, έτσι. Είναι ενοχλητικός, διότι κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω, πιο πρακτικό να θέλεις. Τι να πούμε, τα λέγαμε. Όχι, πιο πρακτικό που θέλω να ρωτήσω. Ναι, λοιπόν, πες μου. Σε, με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο πρόεδρος, ναι, ξέρω ότι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να ξυπνήσει έναν πρόεδρο να πει, ξέρεις, πάω σήμερα ο γενικό ελεκτή. Είναι κάποια διαδικασία το πράγμα, είναι ερώτηση που έπρεπε να δει. Χτες σου είπα ένα παράδειγμα με τον πρώην υπαρχηγό της αστυνομίας. Έγινε έρευνα για το πώς διέρευσαν. Πρόσεξε. Η αστυνομία, από την αστυνομία, διέρευσαν πολύτιμες πληροφορίες στον υπόκοσμο. Είναι η υπόθεση των Σέρβων εκτελεστών. Και μας λέει η νομική υπηρεσία. Για το πενταπλό στην Αγία Ναπάνη που ήταν. Προηγουμένως ήταν. Ήταν Σέρβοι εκτελεστές που ήρθαν Κύπρο για να εκτελέσουν κάποιους στην Κύπρο. Δεν έχει σημασία από τους. Την πληροφορία την είχε η Κυπριακή Αστυνομία από την Ιντερπόλ Σερβίας. Τους ειδοποίησαν. Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες διέρευσαν στον υπόκοσμο. Με παρακολουθείς? Βεβαίως. Ωραία. Σε όλες τις φατρίες της Κύπρου διέρευσαν οι πληροφορίες στον υπόκοσμο. Από την αστυνομία. Λοιπόν, η νομική υπηρεσία διόρισε ποινικούς ανακριτές για να δουν πώς διέρευσαν στον υποκόσμο οι πληροφορίες από την αστυνομία. Αυτή ήταν η όρη εντολής της Επιτροπής που ερεύνησε των στελεχών. Λοιπόν, και βρέθηκε η Επιτροπή να διερευνά πώς έμαθαν οι δημοσιογράφοι την κάφα της Κυπριακής Αστυνομίας. Φύγαμε από την ουσία του ζητήματος. Με καταλαβαίνεις. Κάτι μου θυμίζει το. Μα συνέχεια αυτό γίνεται με αυτή την κυβέρνηση. Από την ουσία, λυπάμαι ποιος θα διέρευσε. Ναι, με αυτό γίνεται συνέχεια. Λοιπόν, και βγαίνει, λέει, ο τότε γενικός εισαγγελέας, ο τέος, ο κύριος Κώστας Κληρίδης, και λέει, ο μόνος που θα μπορούσε να διαρρεύσει, λέει, στα ΜΜΕ, το είπαμε και χθες ακριβώς το ίδιο, πληροφορείς είναι ο υπαρχηγός και τον έπαυσαν. Γιατί έπαυσαν τον πρώην υπαρχηγό, τον Ανδρέα τον Κυριάκο? Διότι είχαμε πάντα πληροφορίες ότι ασχολείται σοβαρά, ήθελε να κινείται με βάση την νομολογία. Καταλάβες, ήθελε να τηρούνται κάποιες διαδικασίες σωστά. Τον έπαυσα. Τι θέλεις να σου πω? Ο οποίος μετά προσέφυγε στο ανώτατο, εάν όχι, όχι, προσέφυγε, απλά ναι, το ανώτατο προσέφυγε. Και κέρδισε. Κοίταξε. Ασκήσαν ποινική εναντίον του πρώην υπαρχηγού. Δεν υπήρχαν στοιχεία και δεν του έδιναν το κομμάτι της έρευνας στη βάση του οποίου κατηγορεί του. Και γινόταν ολόκληρη διαδικασία. Και τελικά η νομική υπηρεσία απέσυρε την υπόθεση σε βάρος του πρώην υπαρχηγού. Μετά που πάφθηκε. Και μετά που τον έριξες βορρά, ότι έδωσε στον υπόκοσμο. Α, σου πω κάτι, επειδή ασχολούμαι πολύ συχνά με αστυνομικό ρεπορτάζ. Μα γι' αυτό μου σε τσιγκλώ τώρα. Μπορεί να ήταν ο Δημήτρης ο Χριστόφιας που διόρισε τον πρώην υπαρχηγό, αλλά υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί που προέρχονταν από άλλα κόμματα. Τον εκτιμούσαν ιδιαιτέρως, διότι ήταν σοβαρότατος. Μάλιστα. Ήταν σοβαρότατος στη δουλειά του, ξεκίνησε, ήξερε από δουλειά, το λένε αυτό συχνά οι αστυνομικοί. Αυτός ο αξιωματικός ξέρει από δουλειά. Τι εννοούν? Ξεκίνησε από το πεζοδρόμιο.
δεν βρέθηκε ξαφνικά σε ένα υψηλό πόστο. Λοιπόν, είχε αυτά τα στοιχεία, ήταν πολύ σοβαρός, ήταν κοντά στον απλό αστυνομικό, προσπαθούσε να επιλύει τα προβλήματα, αλλά εμείς τον πάυσαμε. Να, αυτά. Άρα ναι, όλα είναι πιθανά, τα έχουμε δει όλα. Γιατί γελάς, έτσι. Λοιπόν, εμείς τότε, τότε κάναμε, είχαμε κλαψί γελούς. Είχαμε και, δεν ξέρεις να κλάψουμε με την κατάντια μας ή να γελάσουμε. Όχι, ναι, προηγούμε να γελάσουμε, να κλαψώ. Ο λόγος που το λέω, δεν θυμήθηκα ένα φίλο μου που λέει χαρακτηριστικά στην Κύπρο, λέει μου, επειδή το βασίλειο της μετριότητας, αν γελαστεί να ξυμουτίσει έτσι λίγο πάνω, όπως ξυμούτισα τώρα λίγο πάνω από το βρεθέ, έρχεται το δρεπάνι έτσι, οπ, και σε παίρνει αμέσως. Όπως το έκανες πάντα, έτσι πάει, γι' αυτό ο γενικός ελεκτής, για να καταλήξουμε, γι' αυτό τηρεί, κρατά χαμηλούς τόνους. Είναι αυτό το όπως το έδειξες έτσι, το παραστατικό. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Ναι, και επειδή κόβει το μυαλό του και δεν θέλει να οπλίσει, βέβαια είπαμε, εμείς διαφωνήσαμε πολλές φορές με τον γενικό ελεκτή, όμως πολύ καλά κάνει και τρυπώνει παντού και αναδεικνύει θέματα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που θα έχουμε με την Επιτροπή. Απλά να δείξουμε και το εξώφυλλο του πολίτη. Έχουμε εξώφυλλο, πάμε στο εξώφυλλο. Είναι το σημερινό εξώφυλλο του πολίτη. Ανακαλεί 19 πολιτογραφήσεις. Μάλιστα, και νομίζω μιλά, προτίμησα να δείξουμε τη φωτογραφία του Υπουργικού. Ανακαλεί 19 πολιτογραφήσεις. Είναι 19 περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των Τζο Λο από τη Μαλαισία, ενός άλλου από την Καμπόντζη. Ήταν γνωστή η ιστορία με το Καμπόντζη που έπαιρνα συγγενείς και αξιωματούχοι από την Καμπόντζη ελεύθερα διαβατήρια με συνοπτικές διαδικασίες, Αλεξάνδερ Μπονταρέγκο και τα λοιπά. Λοιπόν, να πούμε πριν κλείσουμε με το θέμα πολιτογραφήσεις και να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά στη συνέχεια. Παίζει για αγαπούλα απόψε. Συγγνώμη. Παίζει για αγαπούλα απόψε για το Τσουλού. Όχι δική μου αγαπούλα, τι ως πω απλά λέμε. Ας σου πω ότι διέκοψες το συνειρμό μου και απολογούμε ρε φίλε, αγαπητέ Χάρη, τι ήθελα να πω, είχε μιλήσει, είχε πει κάτι άλλο στη συνεδρία την επίμαχη ο Οδυσσέας, τι χθεσινή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης, εξήγησε ότι οι αιτούντες κυπριακής ηθαγένειας στο τελικό στάδιο για έγκριση της αίτησής τους έπρεπε να καταβάλουν 5.000 ευρώ στο τμήμα αρχείου πληθυσμού. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ζήτησε στοιχεία η ελεκτική τότε, η ελεκτική που άρχισε να διερευνά το θέμα από το τμήμα, τους είπαν ότι είναι παράνομο να τους δοθούν στοιχεία, να δοθούν στην ελεκτική πληροφορίες για αυτό το θέμα. Ενώ ο κύριος Μιχαηλίδης διευκρίνησε ότι δεν είναι παράνομο, έχω ψάξει τον νόμο και εντάξει, το εξέφρασε. Μαζί με άλλες θέσεις, είπε και αυτό ανάμεσα σε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από πολιτογραφήσεις ή να πάμε το, στα... το εξαντλήσαμε και χθες και σήμερα. Εμείς είπαμε, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε να μην, να μην ξανασχοληθούμε σε ένα-δύο χρόνια ξανά, αλλά θα ξανασχοληθούμε. Έχει άλλα επεισόδια του εντός. Έχει πολλά επεισόδια του εντός. Έρχονται εκλογές, ρε φίλε. Έχει πολλά επεισόδια ακόμα. Να έχουμε ενήλικο πολύ.